Λοιπόν, έχω κραφτάρει και 3581 plus. Πάμε να δούμε αν από αυτά θα βγάλουμε κάτι. Θέλω να μου πείτε και εσείς αν αυτά σας δίνουν τίποτα γενικά. Βλέπω στο community κάποιοι βγάζουν ακραία pools, αλλά δεν ξέρω αν κατά κανόνα είναι καλά αυτά ή όχι. Εμένα δεν μου έχουν δώσει τίποτα το ιδιαίτερο, απολύτως. Δηλαδή ανοίγω και μερικά εκτός βίντεο και δεν βγάζω τίποτα ιδιαίτερο. Θέλω να βγάζω λίγα workout, αλλά τα περισσότερα είναι αυτά που βλέπετε το 83-84. Και για πρόμο, δύσκολα, πολύ δύσκολα. Εδώ έχουμε σάκα. Έχουμε μέχρι τώρα δύο workout. Μάρτα. Ναι, και γενικά μου φαίνεται αρκετά δύσκολο να βγουν καλές κάρτες του πρόμο. Ακόμα και αν βρισκόμαστε στο τέλος του παιχνιδιού, έχουμε τώρα μπαίνουμε Ιούλιο σιγά σιγά σε λίγο. Δύσκολα βγαίνουν οι καλές κάρτες. Παιδιά, σε λίγο θα δείτε και τα κόκκινα player picks από το Weekend League. Κατάφερα κάπως και βγήκα rank 2, που πιστέψτε μου για το ίντερνετ που έχω εδώ πέρα είναι πάρα πολύ καλό. Γιατί έχω κολλάει πάρα πολύ το ίντερνετ, έχω πολύ speed of lag. Και το ότι βγήκα rank 2 μου φάνηκε ακραίο. Θα έχουμε να ανοίξουμε τα κόκκινα player picks και τα packs από το Weekend League. Θα βγάλεις κανένα workout, αραιά και πού. Πρόμο full δύσκολα. Δεν έλεγα τίποτα άλλο. Lenormand, πρέπει να είναι discard. Ναι. Οκ. Mid κάρτα για αυτό το σημείο του παιχνιδιού. Έχουμε back to back walkout. Έχουμε trend. Δεν και ακόμα και πρόμο να δώσει, θα δώσει τις πιο mid κάρτες. Δηλαδή πάρα πολύ δύσκολα θα βγαίνουν οι καλές. Οι καλές καλές. Αν και όσοι είδατε το προηγούμενο βίντεο και είδατε το νέο αμυντικό δίδυμο που έχουμε στην ομάδα με Gomez που τον κράφτερ από SBC και Ruben Diaz που τώρα έχει πάει 97, επειδή είναι ακραίος ο Ruben Diaz. Τον έβγαλα από τέτοιο πικ, από 82 πλάσμα άμα δεν κάνω λάθος. Και παιδιά είναι φανταστικός. Δεν θα με κάνει πόσα coins πάει, αλλά είναι φανταστικός. Λαπόρτ και έχουμε τα τελευταία δύο. Bixby και το τελευταίο θα είναι τίποτα. Πάρουμε Kostic. Λοιπόν, στο γούλου που παίξαμε, βγήκα rank 2, δεν ξέρω πώς το κατάφερα, αλήθεια. Έπαιζα με πάρα πολύ speed up lag, το ίντερνετ μου εδώ πέρα δεν είναι ιδανικό. Θα μπορούσα να έχω πάει πανεύκολα rank 1. Το πρώτο match που έπαιξα ήταν το πρώτο από τα δύο match που έχασα. Ήταν να έπαιζα με ομάδα Αγγλίας και λέω μετά, στο εντάξει δεν πειράζει. Οπότε έχασα το πρώτο match στα penalty και μετά το δεύτερο το έχασα προς το τέλος. Είχα full speed up lag, θα μπορούσα να έχω κερδίσει. Εν τέλει δεν κερδίσαμε, βγήκαμε rank 2, έκανα 18-2. Έχουμε τα δύο κόκκινα και τα 4, 84 plus player picks που είναι από το Euro Nations ή ό,τι είναι αυτά. Πάμε να ανοίξουμε αυτά πρώτα. Αδιάφορο, Cancelo. Μπεντζεμά. Ο Κριστιάνο είναι extinct, γιατί όλοι προσπαθούσαν να κάνουν ένα objective του που είχε. Παρέχω και να οκ, Κέιν και πάμε στα δύο κόκκινα, είναι 94 plus από την Ultimate Team of the Season. Θέλω κάτι ακραίο, please, ένα VVD ή έναν Mbappé. Πάμε να δούμε. Δεν ξέρω πώς γίνεται μονίμως να παίρνω τα χειρότερα picks που υπάρχουν. Ας με διαψεύσει. Με διέψευσε. Τεο Hernandez τον έχουμε ήδη. Star Wars ήταν ο Κάν, ο Golovin. Rice, ok, whatever. Παιδιά, Αϊτάνα Μπουρματή. Αϊτάνα Μπουρματή. Δεν ξέρω καν πόσο έχει πάει η τιμή της τώρα. Θα την πάρω προφανώς, εννοείται. Μόλις τσέκαρα την τιμή της, έχει πέσει πάρα πολύ. Έχει πάει 420 χιλιάρικα.
Βέβαια είναι 4-5, high-high. Είναι τερματισμένη κάρτα, εντάξει, το dribbling βλέπετε είναι full τερματισμένο. Έχει αρκετά καλό defending για τη θέση που θέλω να το χρησιμοποιήσω. Έχει, ενώ θέλω να πω ότι με ένα shadow, και με shadow είναι overkill γιατί έχει 96 attack και 99 interceptions, θα δω τι θα κάνω. Έχει πολύ καλό pace, πολύ καλό shooting, πολύ καλό passing. Είναι γενικά, βασικά το passing είναι τερματισμένο. Έχει short pass, long pass και vision 99. Crossing που δεν το χρησιμοποιώ, free kick άκρος που δεν έχει σημασία είναι 79, γι' αυτό είναι 94 το passing. Αλλά γενικά είναι ακραία κάρτα. Έχει technical, quick step, incisive plus. Έχει και το raccoon, το anticipate, όχι το plus βέβαια. Finesse shot. Οκ, με το υπερματή είμαι χαρούμενος. Πάμε στο 85x3. Εδώ έχουμε πρόμο. Γκλία right back πρέπει να είναι bronze trend. Να είναι trend. Να δούμε ποιον θα είναι από πίσω. Μικαουτάτζε. Αυτός πρέπει να βάλει και goal στο μάτς της Γεωργίας, αν δεν κάνω λάθος. 92. Discard θα είναι, ναι. Πάμε και στο τελευταίο 85x5. Εδώ έχουμε πρόμο του Euro νομίζω. Goalkeeper είναι ο Black. Μαζί με τον Μπα. Μπα. Δεν ήξερα καν ότι έχει πρόμο κάρτα. Δεν τον έχουμε βέβαια. Discard θα είναι και αυτός. Ναι. Okay. Λοιπόν και πάμε για κλείσιμο. Να ανοίξουμε το 94x3 από την Ultimate Team of the Season. Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι. Πάμε να δούμε. Μόνο μην βγάλουμε πάλι τους τρεις χειρότερους. Πορτογαλία, striker. Έχουμε Κριστιάνο και σε μπλε. Πέρα από κόκκινο. Μαζί με Rice. Ο Rice πρέπει να έχει πέσει η τιμή, αλλά παιδιά βγάλαμε ξανά Κριστιάνο. Είναι πολύ κρίμα, γιατί τον έχω ήδη σε κόκκινο. Και είναι πουλ αρκετά ακριβό. Και έχουμε και την πίνια κλασικά. Παιδιά πάει ακόμα πολλά coins ο Κριστιάνο. 3,5 εκατομμύρια. Ο Ράις, ναι πάνθυνος. Κάτι δεν πίνει, δεν κοιτάω καν. Αλλά βγάλαμε ξανά Κριστιάνο. Είναι κρίμα που δεν είναι tradable. Είναι πολύ κρίμα που δεν είναι tradable, αλήθεια. Και δεν ξέρω, θα γίνει φόντερ. Θα έχουμε Κριστιάνο φόντερ.